πράσινο φως για την άφιξη τουριστών στο νησί από χώρες που έχουν εμβολιαστεί με το κινέζικο εμβόλιο Sinopharm, άναψε το Υπουργικό Συμβούλιο στην προσπάθεια διεύρυνσης των δυνατοτήτων προσέλκυσης ξένων επισκεπτών και ενίσχυσης του τουριστικού μας προϊόντος. Μαζί με τα εμβόλια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων που είναι εγκριμένα, έχουμε προσθέσει και το Sputnik και το κινέζικο, το Sinopharm, που ουσιαστικά είναι το εμβόλιο το οποίο η συντριπτική πλειοψηφία των αραβικών χώρων εμβολιάζεται, ναι, και θα διευκολύνει τα ταξίδια προς την Κύπρο. Έτσι, όσα πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκότητας εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο της κινέζικης εταιρείας και θα φθάνουν στην Κύπρο, θα εξαιρούνται για σκοπούς εισόδου τόσο από την υποχρέωση διενέργειας εργαστηριακών εξετάσεων, όσο και από την υποχρέωση για αυτοπεριορισμό ή καραντίνα. Δηλαδή, από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπως η Ισλανδία, το Λίχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία, και από τις υπόλοιπες 18 χώρες, όπως είναι το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Λίβανος, η Αίγυπτος, Σερβία, Κατάρ, Μπαχρέιν. Και ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι διαβουλεύσεις για το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό συνεχίζονται χωρίς κατάληξη μέχρι στιγμής, η Κύπρος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και το νέο χάρτη που διαμόρφωσε, μεταπηδά από την κόκκινη στην πορτοκαλί κατηγορία. Την ίδια ώρα εικόνα στην τουριστική μας βιομηχανία, δύο σχεδόν εβδομάδες μετά την επαναλειτουργία της, παρουσιάζεται μουδιασμένη. Το ενδιαφέρον τόσο από τη ρωσική αγορά όσο και από το Ισραήλ παραμένει χαμηλό. Ωστόσο, για την ώρα δεν καταγράφονται ακυρώσεις. Οι αναφορές τόσο της Ερμές και του Υπουργού Μεταφορών δίνουν αισιόδοξες νότες. Θέσεις οι οποίες είναι στις κτήσεις για τα δεδομένα που είμαστε σήμερα είναι ικανοποιητικά. Και σιγά σιγά βλέπουμε μπροστά μας να γίνεται μια επανακίνηση. Για βεβαιότητα ως προς τις αφήξεις τουριστών κάνει λόγο στο παρόν στάδιο και ο σύνδεσμος τουριστικών επιχειρήσεων. Συνεχίζουμε να έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Συνεχίζουν τα άνοιγματα των ξενοδοχειακών μονάδων και εκτιμούμε ότι περί τις αρχές Ιουνίου η συντριπτική πλειοψηφία των μονάδων θα είναι ανοιχτές για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν είτε εισερχόμενο τουρισμό, αλλά να εξυπηρετήσουν και οποιαδήποτε ζήτηση που είναι μεγάλη, θα έλεγα, που αφορά το σχέδιο ενίσχυσης εγχώριου τουρισμού από τώρα. Φέτος είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Οι κύριες αγορές μας, Ρωσία, Βρετανία, Ισραήλ, Γερμανία, δεν δείχνουν ακόμη, με μόνη εξαίρεση την Ρωσία με μικρό αριθμό αφίξεων, τι θα γίνει φέτος το καλοκαίρι. Στο μεταξύ, από πλευράς Κυπρίων άρχισε δειλά-δειλά να εκφράζεται ενδιαφέρον για κρατήσεις στο εξωτερικό και κυρίως για ελληνικά νησιά και προορισμούς. Συνδυόμαστε τώρα με την Επίτροπο.